Έχω τόσο καιρό να βγάλω βίντεο σε τέτοια φάση. Το έχω ξεσυνηθίσει απίστευτα πολύ, οπότε αν είμαι περίεργη, υπομονή. Κάνω υπομονή με τον εαυτό μου εδώ και 20 χρόνια, οπότε... Γεια σας, είμαι Μαρία για όσους δεν με ξέρετε. Είμαι 20 χρονών και σπουδάζω στην Ελβετία μηχανολόγος. Είχα κάνει πέρσι ένα βίντεο πάνω στις σπουδές στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Ζυρίχη στην Ελβετία και εξηγούσα ποια ήταν η διαδικασία που ακολούθησα για να μπω στο πανεπιστήμιο, πώς βρήκα σπίτι, τι πτυχία χρειάζονται κτλ. Κτλ. Οπότε αν δεν το έχετε δει αυτό το βίντεο, μπορείτε να πάτε να το δείτε. Γενικά από τότε που έκανα αυτό το βίντεο, μου έχετε στείλει πολλοί από εσάς μηνύματα στο Instagram, στα σχόλια κτλ. Σχετικά με ερωτήσεις πάνω στις σπουδές στην Ελβετία, γενικά σπουδές στο εξωτερικό, ποια είναι η άποψή μου για κάποια θέματα. Και έκανα και τις προάλλες ένα vlog στα αγγλικά, γιατί το έκανα με τους φίλους μου στη σχολή που ήταν a day in my life ουσιαστικά, που ήταν πως είναι μια μέρα στη σχολή, στο εξάμεινο που μας πέρασε. Και έτσι ακόμα περισσότερο μου στείλαν μήνυμα από διάφορες χώρες, επειδή ήταν πιο international, επειδή ήταν στα αγγλικά. Αυτό το βίντεο που κάνω τώρα είναι στα ελληνικά προφανώς. Και θα μιλήσω ουσιαστικά για τις εμπειρίες μου και πώς μου φάνηκαν τα πρώτα 2 χρόνια στο εξωτερικό. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει να μάθετε πώς πέρασαν γενικά αυτά τα 2 χρόνια, τι έκανα, τις εντυπώσεις μου κτλ. Just keep on watching. Λοιπόν, όπως ανέφερα, σπουδάζω στη Ζυρίχη. Είναι μια πόλη της Ελβετίας, από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελβετίας και η γλώσσα που μιλάνε στη Ζυρίχη είναι γερμανικά. Συγκεκριμένα ελβετικά, που είναι σαν διάλεκτος των γερμανικών, απλώς έχουν κάποιες άλλες λέξεις. Η προφορά τους είναι πολύ περίεργη, είναι όπως είναι γενικά τα κυπριακά και τα ελληνικά. Πήγα στη Ζυρίχη γιατί πήγαινα εδώ σε γερμανικό σχολείο και έκανα τα περισσότερα μαθήματα στα γερμανικά, οπότε είχα μια καθημερινή επαφή με τη γλώσσα στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Και έδωσα πανελλήνιες και πήρα και το γερμανικό πολιτήριο που λέγεται Abitur. Πήγα στη Ζυρίχη 10 μέρες πριν ξεκινήσει η σχολή με τη μητέρα μου. Βρήκαμε το σπίτι και μετά, αφού βρήκαμε το σπίτι, ξεκινήσαμε να κάνουμε τη διαδικασία του να βγάλουμε άδεια παραμονής, επειδή η Ελβετία είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ανοίξουμε τραπεζικό λογαριασμό. Και γενικά όλη αυτή η διαδικασία μου είχε έρθει πολύ, ρε παιδί μου. Είχα πάει εγώ εκεί, δεν ήμουν καθόλου ενθουσιασμένη με το γεγονός ότι έφυγα από την Ελλάδα και πήγα σε μια ξένη χώρα για σπουδές. Μετά από μία εβδομάδα έφυγε η μητέρα μου και μου έκατσε πολύ άσχημα αυτό και γενικά δεν το περίμενα ότι θα νιώσω έτσι, γιατί εγώ πάντα από το γυμνάσιο, επειδή ήμουν στο γερμανικό σχολείο, είχα στο μυαλό μου ότι θα φύγω και θα σπουδάσω στο εξωτερικό. Και ξαφνικά ήμουν εκεί, αλλά μου είχε έρθει τόσο δύσκολο, γιατί μου έλειπαν φίλοι μου, μου έλειπε η οικογένειά μου. Και ένιωθα ότι δεν ταιριάζα καθόλου εκεί πέρα. Είχα βρει ένα σπίτι στο οποίο μπορούσα να μετακομίσω από την 1η Οκτωβρίου και μετά. Οπότε ήταν 2 εβδομάδες ενδιάμεσο που ήμουν άστεγη ουσιαστικά. Και αυτές τις 2 εβδομάδες έμεινα σε ένα φίλο μου από το σχολείο που τον ήξερα. Ευχαριστώ πολύ, Οδυσσέα. Τα είχαμε στον δρόμο. Όταν πήγα εκεί, ήξερα γενικά 3 άτομα. Τα 2 άτομα ήταν από το σχολείο μου. Δεν κάναμε τόσο πολύ παρέα στο σχολείο, αλλά ήταν ωραίο να έχεις κάποιον γνωστό γενικά, να μην νιώσεις εντελώς μόνος σου. Η πρώτη μέρα του εξαμήνου, η Δευτέρα, λέγεται Ersttag, που σημαίνει η μέρα των πρωτοετών, που δεν έχουμε μάθημα και μας κάνουν ξεναγήσεις και μας εξηγούν γενικά πώς λειτουργεί το σύστημα κτλ. Και εγώ εκείνη τη μέρα νιώθα απίστευτα χαμένη. Είχα πάει απλώς μέσα στο αμφιθέατρο που ήμασταν 300 κάτι άτομα και μας έκαναν live την ενημέρωση και εκεί μας εξήγησαν το σύστημα και πώς λειτουργούν οι μηχανολόγοι κτλ. Και μετά μας έκαναν μία ξενάγηση στο κεντρικό κάμπους και μας δείξαν τα κτίρια γύρω-γύρω και που είναι ο σύλλογος των μηχανολόγων και των ηλεκτρολόγων, που είναι ο σύλλογός μου ουσιαστικά, που είναι φοιτητές που οργανώνουν πράγματα. Και μετά έχει κάποιες δραστηριότητες που είναι για να γνωριστούν οι πρωτοετείς μεταξύ τους και να δημιουργηθούν παρές. Εγώ δεν ήξερα κανέναν εκείνη τη μέρα. Ένιωθα πολύ άβολα λόγω της γλώσσας, γιατί προφανώς δεν είναι η μητρική μου γλώσσα. Και επίσης είχα συνειδητοποιήσει σιγά σιγά ότι δεν είναι γερμανικά, είναι ελβετικά, τα οποία δεν μπορώ να τα καταλάβω πολύ καλά. Και αποφάσισα να πάω σπίτι γιατί ένιωθα πάρα πολύ αμήχανα και πολύ περίεργα και πώς θέλω να πάω σπίτι, να μιλήσω
με τη μητέρα μου και με το αγόρι μου που τότε ήταν στην Ελλάδα και απλώς να μην κάνω τίποτα. Που αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος, γιατί εκείνη τη μέρα γνωρίστηκαν πολύ μεταξύ τους. Εκείνη τη μέρα επίσης μπορούσες να δηλώσεις συμμετοχή στο Ersti Weekend, που είναι το επόμενο Σαββατοκύριακο που έκαναν κάτι σαν camping στα βουνά. Και γνωρίστηκαν εκεί πάρα πολύ μεταξύ τους. Εγώ προφανώς και δεν δήλωσα συμμετοχή, γιατί είμαι ένα αντικοινωνικό αμήχανο πλάσμα και δεν ήθελα να βάλω τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία, τέλος πάντων. Επίσης, εκείνη τη μέρα έμαθα για το Bazisyar, το οποίο έχω εξηγήσει στο προηγούμενο βίντεο τι είναι, που ουσιαστικά είναι το πρώτο έτος του Bachelor και μας εξήγησαν το σύστημα, το οποίο μου ήρθε πολύ περίεργο, δεν το περίμενα έτσι. Επειδή ένιωθα τόσο άβολα και τόσο αμήχανα, δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία να προσπαθήσω να κάνω φίλους, να γνωρίσω άτομα, δεν ήμουν καθόλου ενθουσιασμένη για το γεγονός ότι ήμουν εκεί, αλλά προσπαθούσα να προχωρήσω και να το αγνοήσω όλο αυτό που ένιωθα μέσα μου. Αλλά δεν έκανα καμία προσπάθεια να γνωρίζω κόσμο και έτσι προφανώς δεν γνώρισα κόσμο. Επίσης, στο Bachelor, επειδή είναι στα γερμανικά, οι περισσότεροι είναι Ελβετοί, δηλαδή 2/3 των ατόμων που είναι εκεί είναι Ελβετοί, έχουν έρθει πολύ προσανατολισμένοι και συγκεντρωμένοι στις σπουδές τους και ότι έχουμε έρθει στο Πολυτεχνείο για σπουδές και όχι για να κάνουμε παρέες ή να περάσουμε καλά. Οπότε και εκείνοι δεν θα σε προσεγγίσουν για να σε γνωρίσουν. Οπότε το άλλο 1/3 που έχει μείνει, που είναι ξένοι από όλο τον κόσμο που έχουν έρθει για τον Bachelor, αυτοί είναι πιο προσεγγίσιμοι για παρέες. Το πρώτο άτομο που γνώρισα ήταν μέσω του Συλλόγου Ελλήνων Φοιτητών, που είναι ένα σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών. Γνώρισα ένα παιδί με τον οποίο κάνουμε πολύ παρέα πλέον, Έλληνας, ο οποίος είχε πάει στη Ζυρίχη ένα μήνα πριν ξεκινήσει το εξάμηνο για ένα pre-study event. Τον είχαν καλέσει και εκεί είχε γνωρίσει κάποια άτομα. Εκείνος σπουδάζει στους ηλεκτρολόγους, μέσω του Νίκου γνώρισα κι εγώ την παρέα του τους ηλεκτρολόγους και ξεκίνησαμε σιγά σιγά να κάνουμε παρέα. Και έτσι με τον καιρό είχα παρέα στους ηλεκτρολόγους, αλλά δεν ήξερα κανέναν από τους μηχανολόγους και ήμουν τόσο χαμένη. Γενικά ένιωθα ότι δεν περνάω καθόλου καλά, μου έλειπαν οι γονείς μου, μου έλειπαν τα πάντα στην Ελλάδα, η καθημερινότητά μου ήταν σχολή, σπίτι, κλάμα, φαΐ, διάβασμα, ύπνος. Σχολή, σπίτι, κλάμα, φαΐ, διάβασμα, ύπνος. Και δεν περνάνε καθόλου καλά, είναι η αλήθεια στην αρχή. Εκείνη την περίοδο δεν ήξερα σε τι οφείλει το όλο αυτό και δεν ήξερα τι να κάνω, αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι ήταν επειδή δεν προσπαθούσα να βρω παρέες, δεν προσπαθούσα να κάνω πράγματα που με γεμίζουν και ότι απλώς ακολουθούσα ένα πρόγραμμα για τη σχολή, που προφανώς και σπουδάζεις κάτι που σου αρέσει, αλλά πρέπει να κάνεις παράλληλα και κάτι για τον εαυτό σου. Μετά από λίγο καιρό, άρχισα να γνωρίζω άτομα εντελώς κατά τύχη. Το πρώτο άτομο που γνώρισα ήταν ένας Σέρβος, ο οποίος με πλησίασε επειδή με είχε ακούσει να μιλάω γερμανικά και η προφορά μου είναι πολύ περίεργη λόγω ελληνικής καταγωγής. Και ήρθε και με ρώτησε αν είμαι Ελληνίδα και ενθουσιάστηκε πολύ για κάποιο λόγο που είμαι Ελληνίδα και ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα. Μετά από λίγο καιρό ήρθε και κάτσε δίπλα μου στο αμφιθέατρο μια κοπέλα και μου συστήθηκε και μου είπε ότι λένε Μαρία. Της είπα και εμένα με λένε Μαρία. Νόμιζα ότι ήμουν Ισπανίδα, αλλά δεν είμαι Ισπανίδα. Εκείνη είναι Ισπανίδα και ξεκινήσαμε να κάνουμε παρέα. Μέσω της Μαρίας γνώρισα την υπόλοιπη παρέα. Αλλά δεν έκανα τόσο παρέα με αυτούς γιατί κατάλαβα ότι δεν ταιριάζω τόσο πολύ με αυτά τα άτομα. Οπότε είχα μείνει με τη Μαρία και το άλλο το παιδί και τους Έλληνες φίλους μου και τους μηχανολόγους και σιγά σιγά άρχισε να φτιάχνεται μία παρέα και να νιώθω λίγο πιο άνετα ότι αρχίζω να προσαρμόζομαι. Το Νοέμβριο ήρθα στην Ελλάδα για κάποιες μέρες γιατί δεν μπορούσα να περιμένω μέχρι τα Χριστούγεννα και μετά επέστρεψα και ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσα να κάνω αυτό γιατί είδα πως είναι η Ελλάδα, είδα τους φίλους μου από την Ελλάδα που είχαν ξεκινήσει και εκείνη τη σχολή και είχαν φτιάξει παρέες και ήταν φουλ ενθουσιασμένη και αυτό μου έκανε τόσο κακό και μετά επέστρεψα εκεί, είχα βρει κάποια άτομα μεν, αλλά δεν ήταν όπως είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, την οποία στο μυαλό μου την είχα θεοποιήσει το ελληνική φοιτητική ζωή και ναι, έκανα μετά ένα μήνα υπομονή μέχρι να έρθω τα Χριστούγεννα, γύρισα στην Ελλάδα, επέστρεψα για 2 μήνες γιατί το πρώτο έτος, το χειμερινό εξάμεινο, δεν έχουμε εξεταστική και τα δίνουμε όλα τα μαθήματα το καλοκαίρι. Και εκείνους τους 2 μήνες που ήταν το κενό για την εξεταστική και το διάβασμα, εγώ έκατσα στην Ελλάδα και έκανα πρακτική γιατί μέχρι το τέλος του Bachelor πρέπει να κάνουμε μία πρακτική 5 εβδομάδων. Ήταν πολύ ωραία στην Ελλάδα, πήγα και στο καραβάλι, πέρασα γενικά όμορφα
Και μετά, λίγο πριν φύγω, χώρισα με το αγόρι μου, το οποίο ήταν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Και μετά γύρισα στη Ζυρίχη μετά από 2 μήνες. Πολύ άσχημο ψυχολογικά, αλλά συνειδητοποίησα εκεί ότι κάτι δεν κάνω σωστά. Πρέπει να πιεστώ λίγο, να γνωρίσω παραπάνω άτομα, να κάνω πράγματα, γιατί δεν πάει πολύ καλά το πράγμα. Και έτσι επέστρεψα εκεί. Δεύτερο εξάμηνο, προσπαθούσα να παίρνω μέρος σε περισσότερα πράγματα, πράγματα που έκαναν οι φίλοι μου, δραστηριότητες στο πανεπιστήμιο, αθλήματα κτλ. Προσπάθησα λίγο να ξαναβρω τον εαυτό μου. Επειδή άλλαξα λίγο τον τρόπο που σκέφτομαι και αποφάσισα να είμαι λίγο πιο active στα πράγματα του πανεπιστημίου, άρχισα να νιώθω καλύτερα και να είμαι μέρος της φοιτητικής ζωής εκεί πέρα. Εκείνη την περίοδο, μετά τα Χριστούγεννα που ήταν Φεβρουάριος, Μάρτιος, εκεί γύρω, άρχισα να ψάχνω και για καινούργιο σπίτι, γιατί μέχρι τότε έμενα σε ένα σπίτι με μία συγκάτοικο και μου είχε νοικιάσει ουσιαστικά ένα δωμάτιο στο διαμέρισμά της, αλλά το χρειαζόταν αυτό το δωμάτιο γιατί θα ερχόντουσαν οι γονείς της για να μείνουν εκεί για καλοκαίρι. Οπότε εγώ, επειδή ήξερα πόσο δύσκολο είναι να βρεις κάποιο σπίτι στη Ζυρίχη μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα που είχα βρει μέσα σε μία εβδομάδα την προηγούμενη φορά. Και επειδή με πίεζε και η μητέρα μου ότι κάντο, δεν θα βρεις, ευχαριστώ μαμά που με αγχώνεις 20 χρόνια τώρα. Άρχισα να ψάχνω από πολύ νωρίς και βρήκα τελικά ένα σπίτι που είναι ένα στούντιο με δικό μου μπάνιο, δικιά μου κουζίνα. Μετά το Πάσχα του δεύτερου εξαμήνου δεν ξέρω τι έγινε, αλλά άρχισαν όλα να μπαίνουν στον δρόμο τους. Μικρό story time. Μου άρεσε ένα παιδί εκείνη την περίοδο και αυτό το παιδί καθόταν πάντα με έναν άλλον στο αμφιθέατρο. Και κάποια στιγμή άρχισε να μιλάει ένας από τους φίλους μου με τον φίλο του παιδιού και ουσιαστικά προσπαθούσε να τον πλησιάσει έτσι ώστε στο τέλος να καταφέρουμε να φτάσουμε στο παιδί που μου άρεσε. Αυτό δεν έγινε ποτέ. Αλλά αρχίσαμε να κάνουμε πάρα πολύ παρέα με τον φίλο του, ο οποίος τώρα, 1,5 χρόνο αργότερα, είναι τα αγαπημένα μου άτομα. Και μετά απλώς άρχισε να δένεται η παρέα. Τέλειωσε το εξάμεινο αρχές Ιουνίου, ήρθα στην Ελλάδα, γιατί η εξεταστική ήταν τον Αύγουστο και έκατσα Ιούνιο και Ιούλιο στην Ελλάδα και διάβαζα. Έκανα παράλληλα και λίγο διακοπές, δηλαδή πήγα και στο χωριό, πήγα και σε μια συναυλία. Πήγα τον Αύγουστο στην Ελβετία για να δώσω τα 12 μαθήματα που ήταν από όλο το έτος. Και το σύστημα εκεί είναι ότι τα δίνεις όλα μαζί και πρέπει να βγει μέσος όρος πάνω από τη βάση. Αν δεν βγει μέσος όρος πάνω από τη βάση, που η βάση είναι το 4 στα 6, κόβεσαι σε όλα τα μαθήματα και σε έχεις περάσει κάποια. Κόβεσαι. Μαντέψτε, κόβηκα. Με 3,9 στα 4. Οπότε εκεί έπρεπε να επαναλάβω το πρώτο έτος και είχα τη δυνατότητα ή να δώσω αυτά τα 12 μαθήματα στη χειμερινή εξεταστική ή να τα δώσω στην καλοκαιρινή εξεταστική. Επειδή εγώ δεν έχω τόση υπομονή και επειδή είχα κοπεί κιόλας για 0,1, αποφάσισα να τα δώσω στην χειμερινή. Μετά την εξεταστική ήρθαν οι φίλοι μου από τη Ζυρίχη στην Ελλάδα και πήγαμε διακοπές στην Ίω. Ήταν πάρα πολύ ωραία και μετά επιστρέψαμε. Και το εξάμεινο εκείνο που ήταν το χειμερινό εξάμεινο του 2018, έκατσα και επανέλαβα μόνη μου χωρίς να παρακολουθώ διαλέξεις κτλ. Όλα τα μαθήματα, 12 μαθήματα τα διάβασα και τα έδωσα τον Ιανουάριο στην εξεταστική εκείνη. Οι υπόλοιποι μου παρέα προχώρησαν, δηλαδή μπήκαν στο τρίτο εξάμεινο και συνέχισαν στο δεύτερο έτος. Εγώ είχα μείνει πίσω, το οποίο με έκανε να νιώθω πολύ περίεργα γιατί όλοι είχαν το πρόγραμμά τους, είχαν τις διαλέξεις, είχαν το διάβασμά τους, μίλαγαν για τα μαθήματα, βοηθούσε ο ένας τον άλλον και εγώ απλώς ήμουν μόνη μου και πήγαινα στο πανεπιστήμιο, στη βιβλιοθήκη να διαβάσω χωρίς κάποιο πρόγραμμα, χωρίς να έχω κάποια υποχρέωση ουσιαστικά και απλώς πιεζόμουν γιατί ήξερα ότι έχει διεξεταστική και ότι άμα ξανακοπώ θα πρέπει να πάρω τα μπουγαλάκια μου και να επιστρέψω στην Ελλάδα. Οπότε ήταν πολύ περίεργο το εξάμεινο, ήταν πολύ δύσκολο ψυχολογικά, πολύ άγχος ότι άμα κοπώ πρέπει να φύγω κτλ. Αλλά με τα παιδιά ήταν πολύ ωραία τα πράγματα γιατί όσο πέρναγε ο καιρός μετά από τις διακοπές κτλ. Είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά. Και έκανα και ένα ταξίδι κιόλας στο Βερολίνο στη Γερμανία για να δω τους φίλους μου του σχολείου, γιατί είναι πολλοί από αυτούς στη Γερμανία. Επίσης, πήγαμε για σκι, που ήταν ένας από τους λόγους που πήγα στην Ελβετία, γιατί το λατρεύω το σκι και δεν το είχα αξιοποιήσει. Δεν είχα αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία το προηγούμενο έτος. Είχα πάει άλλη μια φορά. Ήρθε η εξεταστική, έδωσα τα μαθήματα. Πέρασα!
Πήγαμε διακοπές με την παρέα μου όλοι μαζί στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ και στην Ιερουσαλήμ και ήταν πολύ ωραία, πολύ διαφορετικά, πολύ ωραίο ταξίδι. Και μετά ξεκίνησε το τέταρτο εξάμηνο, στο οποίο δεν ήξερα τι να κάνω, γιατί απ' τη μία δεν μπορούσα να μπω στο κανονικό τέταρτο εξάμηνο που ήταν οι φίλοι μου, επειδή δεν είχα κάνει τα μαθήματα του τρίτου εξαμήνου και κάποια είναι αλυσίδες και γενικά θα δυσκολευόμουν αρκετά, ειδικά στην εξεταστική. Αλλά απ' την άλλη, ούτε ήθελα να κάτσω και να μην κάνω τίποτα ένα εξάμηνο ή να γυρίσω στην Ελλάδα. Αποφάσισα να κάνω κάποια από τα μαθήματα επιλογής του τέταρτου εξαμήνου, γιατί έχουμε αναγκαστικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής στο δεύτερο και στο τρίτο έτος, έτσι ώστε να ελαφρύνω και το τέταρτο εξάμηνο του χρόνου. Και έκανα και όλα τα εργαστήρια του bachelor για να τελειώνω και με αυτό. Και ήταν ένα πολύ χαλαρό εξάμηνο γενικά, γιατί έκανα τον μισό όγκο εργασίας που έχουμε σε όλο το εξάμηνο. Είχα πολύ χρόνο να κάνω πράγματα για μένα, με τα παιδιά βγαίναμε, πήγαμε για σκι με το σύλλογο των μηχανολόγων και των ηλεκτρολόγων, που ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, γιατί όλοι οι ξένοι για κάποιο λόγο, όταν δεν έχουν κάποιες υποχρεώσεις, απλώς πίνουν όλη τη μέρα και είναι όλη τη μέρα μεθυσμένοι. Με επισκέφτηκαν και κάποιοι φίλοι μου στη Ζυρίχη, τους φιλοξένησα, πήγα σε κάποιες συναυλίες που είναι από τα καλά της Ελβετίας, ότι πάνε πολύ καλλιτέχνες συναυλίες, πήγα στον Χόζιερ, πήγα στον Post Malone. Μετά το καλοκαίρι πήγα στον Bon Jovi. Μετά όταν ήρθε το καλοκαίρι γύρισα στην Ελλάδα, γιατί είχα να δώσω γενικά συνολικά 4 μαθήματα, το ένα το έδωσα τον Ιούνιο. Επειδή είχα αυτή την επιλογή να το δώσω τον Ιούνιο, γύρισα στην Ελλάδα για Ιούνιο και Ιούλιο και λίγο Αύγουστο για να διαβάσω τα 3 μαθήματα που είχαν μείνει και να κάνω διακοπές, γιατί 3 μαθήματα και διακοπές μπορείτε να τα ισορροπήσεις αρκετά καλά. Όχι σε την προηγούμενη χρονιά. Οπότε ήμουν στην Ελλάδα όλο το καλοκαίρι. Είχα νοικιάσει το διαμέρισμά μου σε μια κοπέλα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να πληρώνω τζάμπε νίκη όλο το καλοκαίρι. Πήγα τον Αύγουστο να δώσω 2 μαθήματα. Επέστρεψα για μία εβδομάδα γιατί ήθελα οπωσδήποτε να κάνω 15 Αύγουστο στην Ελλάδα, στο χωριό μου με την παρέα μου. Ξαναπήγα στην Ελβετία να δώσω το 3ο μάθημα. Και τώρα, αυτές τις μέρες που είχα πάει να δώσω τα μαθήματα, με φιλοξένησαν κάποιοι φίλοι μου. Προχθές είχα πάει σε ένα meet-up εστιατόριο. Από τις καλύτερες μέρες της ζωής μου, καταλήξαμε σε ένα φεστιβάλ να βλέπουμε τον Macklemore. 8 άτομα, ένας από αυτούς ήταν ένα μέλος των Yes Theory και οι υπόλοιποι ήταν άγνωστοι και ήταν πραγματικά ό,τι καλύτερο έχω κάνει. Μπορεί να κάνω story time πάνω σε αυτό, δεν ξέρω. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με το πανεπιστήμιο. Και γύρισα χθες. Και τώρα έχω 3 εβδομάδες διακοπές. Επιτέλους. Σε αυτή τη φάση έχω περάσει κάποια μαθήματα του 4ου εξαμήνου. Έχω τελειώσει με τα εργαστήρια όλου του bachelor. Έχω τελειώσει με όλα τα μαθήματα του 1ου έτους. Και θα μπω αυτό το εξάμηνο στο 3ο εξάμηνο, στο 2ο έτος. Και θα ξεκινήσω κανονικά. Δηλαδή έχω μείνει ένα έτος πίσω. Αυτά. Ελπίζω να βοήθησε κάπως αυτό το βίντεο να πάρετε ένα insight στη ζωή μου, στη Ζυρίχη και πώς ένιωθα και πώς ήταν τα πράγματα και να έλυσα κάποιες απορίες σας σχετικά με τη ζωή και με την προσαρμογή σε μια ξένη χώρα μέχρι να μάθεις τη γλώσσα. Θα κάνω άλλο ένα βίντεο σχετικά με το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης. Θα το κάνω στα αγγλικά και θα μιλήσω για τη σχολή μου που είναι μηχανολόγοι, πώς είναι το σύστημα, πώς είναι τα μαθήματα, τι πρέπει να κάνουμε, πώς λειτουργεί η εξεταστική κτλ. Οπότε αν σας ενδιαφέρει, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Ελπίζω να μην βγήκε πάρα πολύ μεγάλο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια! Επίσης, καλή εξεταστική σε όσους είστε Ελλάδα. Εγώ έχω διακοπές 3 εβδομάδες. Όσο έδινα εγώ τον Αύγουστο, εσείς κάνετε διακοπές, εντάξει. Άντε!